σήμερα υποδέχομαι μία κυρία που πολύ εκτιμώ και θαυμάζω. Η Ειρήνη Νικολοπούλου έρχεται να μοιραστούμε στιγμές, ιδέες και όνειρα. Η Ειρήνη είναι μάχημη δημοσιογράφος, βαθιά καλλιτεχνική φύση, άνθρωπος των αλλαγών και των ρίσκων και έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθεί. Την ιστορία της ζωής της. Σκέφτομαι τώρα να σας αποκαλώ κυρία Νικολοπούλου, να σε αποκαλώ Ειρήνη. Ειρήνη, αφού είμαστε ειρηνικά, ναι. Βλέπω τη, ναι, δημοσιογραφία. Οπότε Ειρήνη, μην ανησυχείς καθόλου. Όνομα και πράγμα. Έχεις αυτό το feeling σαν άνθρωπος, της ηρεμίας και της ωραίας ροής? Νομίζω έχω ειρήνη και πόλεμο. Ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Είναι πολύ έντονα και τα δύο. Εδώ ή εδώ. Και στην ψυχή και στο μυαλό. Νομίζω πως δεν μπορείς να είσαι μόνο με την ειρήνη. Απλά από ένα σημείο και πέρα της καριέρας μου επέλεξα αφενός με τα good news, ήθελα να με ακολουθούν. Αφετέρου να λέω ότι βλέπω την δημοσιογραφία με ειρηνικό μάτι. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλω φρίκι στο Essex. Μπορώ να βάλω ότι είναι 39 νεκροί, χωρίς να βάζω αυτές τις πάρα πολύ σκληρές, έντονες και τρομακτικές λέξεις και προσδιορισμούς, γιατί νομίζω ότι δεν βοηθάνε. Είμαι πολύ της παλιάς σχολής της δημοσιογραφίας, της πολύ κλασικής. Μην ακουστεί σαν παλαιομοδίτικο το BBC. Το λέω, το θεωρώ ναό της δημοσιογραφίας και εκτιμώ ότι καλό θα ήταν όσο μπορούμε να επανεφευρίσκουμε και να επανερχόμαστε σε αυτές τις αρχές και τις αξίες, θα βοηθούσε συνολικότερα την κοινωνία. Μας το να μπορείς όμως να μιλάς με έναν τρόπο που να δίνεις τον άλλον την είδηση και να τον αφήνεις να την αξιολογήσει. Αυτό θέλει μια πολύ έντονη, ενεργή συμμετοχή και του λήπτη της είδησης, που τώρα θα τον πω τηλεθεατή, θα τον πω αναγνώστη, θα τον πω χρήστη των social media, θα τον πω follower, σωστά, σωστότερα. Ναι. Και για να κερδίσεις, για να πούμε και στο κομμάτι το ψηφιακό που, ναι, ασχολείσαι ενεργά με τα δύο site και έχουμε εκεί ένα κοινό σημείο αναφοράς, για να κερδίσεις εκεί τον αναγνώστη, πρέπει να μπει σε ένα μαραθώνιο, μάλλον σε ένα σπριντ κραυγαλαίων τίτλων, σοκαριστικών εικόνων. Γιατί ο αναγνώστης δεν ξέρω πόσο συνειδητά επιλέγει να διαβάσει κάτι. Ό,τι του κάνει μάλλον πιο πολύ εντύπωση, κλικάρει. Να σου πω, είναι έτσι, αλλά τι επιλέγεις πάντα? Δηλαδή το 2001 άκουσα τον τότε διευθυντή μου ειδήσεων να μου λέει, Ειρήνη σε παρακαλώ, γίνε πιο κίτρινη, γίνε πιο ροζ. Λέω, δεν το έχω. Ούτε το ροζ που μου αρέσει πάρα πολύ, ούτε το κίτρινο που δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, κάνεις, νομίζω, πορευόμαστε ανάλογα με αυτό που βάζουμε. Να. Πώς θέλουμε να βάλουμε τη ζωή μας να γίνει και πώς θέλουμε να σταθούμε απέναντι στο επάγγελμα και απέναντι στους followers. Δεν νομίζω ότι στα social media εγώ μπορώ να κάνω την Kim Kardashian. Να. Δεν γίνεται αυτό. Με τους, δηλαδή, δεν μπορώ να πω όχι εγώ break the internet και να ρίξω εγώ το internet και να βγω γυμνή. Και να μπορούσα να βγω γυμνή. Δεν θα το έκανα. Θα μπορούσε. και θα έπεφτε και το internet. Ναι, I prefer to break the internet με άλλο τρόπο. Να κάνω, ας πούμε, μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Ναι. Να κάνω μια συνέντευξη η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει τι είναι ο Ερντογάν. Να καταλάβει τι είναι η Μέρκελ. Να καταλάβει γιατί είπε όχι ο Μακρόν στο να μπει, να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα, με αυτό να πέσει το ίντερνετ, αλλά δεν πέφτει, πίστεψε. Γιατί, Ειρήνη, τι συμβαίνει με τους αναγνώστες? Γιατί οι αναγνώστες και εσύ και εγώ είμαστε όλη την ημέρα, κάνουμε χίλια πράγματα, είμαστε ίσως κουρασμένοι, είμαστε ίσως αγχωμένοι και θέλουμε κάτι ελαφρύ, κάτι πιο χαζοβιόλικο, κάτι πιο εύπεπτο. Κάτι που να μας πάει λίγο αλλού και πολύ αλλού. Βέβαια και πάλι είναι, δηλαδή εγώ άκουγα χτες, ήμουνα στο Παλάς και άκουγα την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ήτανε μία μελωδία που σε πήγαινε έτσι, ένας ρομαντισμός, ένα ταξίδι με τη μουσική.
ένας άλλος ταξιδεύει με μια μουσική που ακούει ρεμπούτσικα, ας πούμε, και λέει, μα τι βαρύ πράγμα είναι αυτό, τι είναι αυτό. Άρα είναι θέμα αισθητικής. Είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα καλλιέργειας, είναι θέμα και ηθικής. Του πώς... Ηθικής, ξέρεις, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα και, και μακάρι να μπορούσαμε... Όλα αυτά που λέμε είναι ηθική. Όλα αυτά που συζητάμε είναι. Αντίστοιχα σημαίνει και με την τηλεόραση όλο αυτό. Οι τηλεθεατές επίσης είναι κουρασμένοι, κουβαλούν τα δικά τους, τα χιλιάδες τα προβλήματα και θέλουν επίσης κάτι πιο εύπεπτο και οι τηλεθεατές χρωματιστό. Θέλουν και το εύπεπτο, αλλά όπως βλέπεις με τις άγριες μέλισσες, επιλέγουν και το καλό. Δηλαδή, ναι. Την καλή ερμηνεία, το πιο δύσκολο θέμα, το καλογυρισμένο, τη σκηνοθεσία, το ακριβό, δεν είναι δηλαδή το one-off. Επομένως, έχει και εκεί κριτήριο. Έχει, όταν η μυθοπλασία είναι σωστά δοσμένη και δεν είναι τόσο εύπεπτη, έχει και αυτό τους δικούς του ανθρώπους. Με ταλαιπωρεί πάντα το ερώτημα. Έχουμε αυτή την τηλεόραση που πραγματικά μας αξίζει σαν τηλεθεατές ή μας την επιβάλλουν αυτή την τηλεόραση? Και δεν αναφέρομαι στις άγριες μέλισσες, σε όλο το υπόλοιπο προϊόν το τηλεοπτικό. Και τα δύο. Θέλει πολύ δυνατά, θέλει πάρα πολλά χρήματα η τηλεόραση. Ναι, ακριβώς. Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ ακριβό μέσο. Λοιπόν, για να πεις ότι εγώ σήμερα θέλω να δείξω στον άλλον να καταλάβει γιατί επικρατούν στον κόσμο κάποιοι που τους λέμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει ο κόσμος αυτούς τους ηγέτες, δεν θα έπρεπε να έχει τον Τραμπ, δεν θα έπρεπε να έχει τον Ερντογάν. Ή τον Πούτιν στη Ρωσία. Ναι, είναι... Μια άλλη πάλι περίπτωση, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πες μου ποιον θα ενδιέφερε. Πολύ μικρό κοινό. Επομένως, θα έπρεπε να αντέξει ο καναλάρχης, θα έπρεπε να αντέξει μικρή τηλεθέαση, για να αποκτήσει σιγά σιγά ίσως μεγαλύτερη μια τέτοιου είδους συζήτηση. Επιχειρηματικά δεν βγαίνει το πλάνο. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Είμαι σαφής, το ξέρω, το έχω ζήσει. Και δεν αντέχω να ξυπνάω το πρωί για να βλέπω ποια την τηλεθέαση. Σκληρό. Εμείς δεν το ζούμε αυτό στην περιφέρεια. Δεν το ζείτε. Και εκεί που δεν το έζησα μόνο, και εκεί ήταν το πολύ καλό της ΕΡΤ, της κρατικής τηλεόρασης, η οποία κατά τα άλλα ήταν μία απόλυτη τρέλα. Δηλαδή? Όμως, στον τομέα αυτό, δηλαδή εγώ σπάνια αισθάνθηκα παρέμβαση, τουλάχιστον όσο δούλεψα, και σπάνια αισθάνθηκα από πάνω μου της τηλεθέασης το δρεπάνι. Ναι, μία σπάθη μεγάλη. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι όταν δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, διαπιστώνεις εκεί μία μεγάλη διαφορά. Ναι. Αισθάνεσαι ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο και κρίνεσαι. Αυτό το η αξιολόγηση, η αξιοκρατία, το να κρίνεσαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή. Και να κρίνεις και ο ίδιος τον εαυτό σου, βέβαια. Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε τις δουλειές στην άκρη. Αλήθεια. Και να πούμε άλλα πράγματα τώρα. Να πούμε πιο ανθρωπένια πράγματα. Πιο δικά μας, τέλος πάντων. Νομίζω, Ειρήνη, ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις ένα υγιή πόλεμο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή, κάνεις πολλές ανατροπές. Σε έχω ψυχολογήσει πολλά. Το έχω πιάσει λίγο. Κάνω ανατροπές. Μπορεί να τα φέρνει και η ζωή, αλλά μόλις βλέπω ότι πρέπει να στρίψω, στρίβω. Αμέσως. Πολύ γρήγορα. Ενώ σε κάποια πράγματα είμαι πάρα πολύ σταθερή, σε κάποια άλλα παίρνω αποφάσεις και φεύγω και αλλάζω. Όπως αυτό που είπες ότι μετά την τηλεόραση, είπα τώρα τι θα κάνω. Θα κάθομαι να λέω, θα μιλάω για το ένδοξο παρελθόν μου. Ναι, και θα γίνω κι εγώ μία μεγαλοκοπέλα της ελληνικής τηλεόρασης. Τι θα γίνει τελικά? Αυτό είναι ωραίο, σούπερ. Ναι, εντάξει, να το βάλεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Οπότε, το σημαντικότερο ήταν ότι θα έχανα την επαφή με το σύγχρονο κόσμο. Έτσι, όπως όλα τα πράγματα, επειδή είμαι λιγάκι σπασικλάκι, έπεσα με τα μούτρα.
στις νέες τεχνολογίες, ναι, στο να δημιουργήσω πρώτα ένα blog, Ειρήνης blog το έλεγα, μετά έγινε Ειρηνικά, μετά έγινε ένα κανονικό site, τώρα νομίζω πως είναι μία ιστοσελίδα ενημέρωσης που βλέπει προς τις γυναίκες περισσότερο, mm-hmm, εξού και έχω 72% γυναικείο του κοινού μου είναι γυναικείο. Και στη συνέχεια έκανα αυτό που πάντα ονειρευόμουν, το madeingreece.news, όπου παρουσιάζω τους Έλληνες που δημιουργούν, καινοτομούν μέσα στην κρίση. Ήτανε, ξέρεις, και προϊόν και απόρρια όλου αυτού που βλέπαμε γύρω μας. Αμφισβητούσαμε κατά πόσον οι Έλληνες μπορούν οι ίδιοι να δημιουργήσουν, μπορούν οι ίδιοι να γίνουν ανταγωνιστικοί. Και είχαμε πολύ λαμπρά παραδείγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα οποία και παρουσιάζω μέσα σε αυτό το site. Το έχεις καημό, να βγεις και να φωνάξεις, βρε δέστε, ναι, δέστε εδώ παραδείγματα. Το είχα ανθρώπου καημό και φαίνεται ότι υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι μακάρι και ακόμα περισσότερο. Μακάρι να τολμήσουν δηλαδή να κάνουν πράγματα τα οποία θα είναι καινοτόμα, τα οποία θα είναι startups και ας αποτύχουν. Ξανά και καινούργια startup. Να γίνει μια χώρα που θα φτιάξει. Καλά, καταρχάς είμαι σε μια Κρήτη. Καλά, δεν με ρώτησες για την Κρήτη. Δεν πρόλαβα! Με την οποία είμαι βαθιά ερωτευμένη. Ναι. Και είμαι βαθιά ερωτευμένη γιατί περιλαμβάνει όλα όσα είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Θα ζούσες ποτέ εδώ? Βεβαίως και θα ζούσα. Ασφαλώς και το θα ζούσα. Το ένα σου πόδι είναι λίγο στην Κρήτη. Είναι στο Ρέθινο το ένα μου πόδι, αλλά ξεκίνησε από το Ηράκλειο. Ναι. Οπότε, θέλω να πω ότι στην Κρήτη μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι ένα νησί όπου οτιδήποτε πιάσεις, εκτός από το έφορο έδαφος, είναι τα πάντα ευδοκιμούν. Τι λες να φταίει γι' αυτό? Τι λέω να φταίει? Τι καλό έχει. Ναι, με την καλή έννοια το φταίει. Έχει καλές νεράιδες. Μάλλον, ναι. Είναι το νερό μας, ο αέρας μας, το κάτι της μας. Είναι ένας πραγματικός λαβύρινθος, στον οποίο βρίσκεις μετά πολλές διεξόδους και βγαίνεις. Λοιπόν, και επίσης κριτικοί πιάνουν πραγματικά το μηνόταυρο κάθε φορά και μπορούν και προχωρούν μπροστά. Το παράδειγμα της Κρήτης, εκτός από το δρόμο, ναι, της Κρήτης, που δεν έχω καταλάβει γιατί όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε πρασίνιζε το νησί, δεν φτιάχνανε το δρόμο. Γινόταν λίγο μπλε το νησί, δεν φτιάχνανε το δρόμο. Κοκκίνιζε το νησί, πάλι δεν φτιάχνανε το δρόμο. Εγώ με αυτό πραγματικά έχω... κάθε φορά, επειδή την αγαπώ την Κρήτη, κάθε φορά που πρέπει να μιλήσω για ένα τροχαίο της Κρήτης, πραγματικά με πιάνει το στομάχι μου. Και δυστυχώς είναι πολλές οι φορές. Δεν ξέρω, γιατί δεν σταματάει, δεν ξέρω γιατί δεν το παίρνει κανείς πάνω του, δεν ξέρω γιατί αυτό δεν έχει φτιαχτεί. Κλείνω εδώ και πάω για μια ρακή μετά από αυτό, στην κυριολεξία δηλαδή. Μην νομίζεις, όλοι οι κριτικοί έχουμε μείνει με αυτή την απορία. Ναι. Ναι. Και ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι που καλούμαστε τόσο συχνά να διαχειριστούμε τα γεγονότα, να καταγράψουμε θανάτους, και όταν πια έχεις καταρτήσει μία λίστα και μετράς σε σχέση με πέρυσι και βλέπεις ότι κάθε χρόνο όλο και αυξάνει ο αριθμός σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, το να ρωτάμε απλά γιατί κανείς δεν κάνει κάτι, δεν έρχεται να ικανοποιήσει την απορία μας κανείς. Ναι. Κανείς. Νομίζω ότι πλέον μόνο αντί να έβγαιναν οι κριτικοί και να ανέβαιναν για την ονομασία των οικοποιείων, θα έπρεπε να βγουν με πλακάτ πρώτα απ' όλα για να για φτιάξουν το δρόμο τους. Δεν έχεις άδικο. Εντάξει. Την ευθύνη σε εμάς τώρα. Ναι, λέω. Εμείς οι ίδιοι. Ναι. Λέω. Να αναλάβουμε, να κινητοποιηθούμε. Έλεγες, εκτός το δρόμο. Ναι. Εκτός το δρόμο. Εκτός το δρόμο. Τι άλλο. Να πεις κάτι άλλο για την Κρήτη, καλό. Ήταν με θετικό πρόσημο, αισθάνομαι. Όλα είναι θετικά. Είναι πάρα πολλά, τόσα πολλά. Δηλαδή, από το να πάρω το αυτοκίνητο και να χαθώ στην κυριολεξία ανεβαίνοντας τον Ψιλιορίτη, να πάω προς την Μονή Πρέβελη και να γναντέψω και τα δύο, και το Κρητικό Πέλαγος και το Λιβικό Πέλαγος, από το να σταθώ στην γαστρονομία της, να σταθώ στη γαστρονομία της που είναι πολιτισμός. Ναι. Που είναι
μέχρι βέβαια το χορό. Δηλαδή τα γενέθλιά μου πέρσι. Που ήταν ζώρικα γενέθλια, αν κατάλαβα. Ήταν τα 60 καλά. Μου χρόνια και τα γιόρτασα με ένα τρόπο ο οποίος ήταν καθαρά κριτικός. Δηλαδή, σε ένα μικρό χωριό στο Ρέθυμνο ήρθαν κριτικοί χορευτές και τραγουδιστές και έτσι γιόρτασα τα γενέθλιά μου. Υπέροχα. Το ευχαριστήθηκες. Πάρα, πάρα πολύ. Γέμισες. Μα κοίταξε, αυτό που λέμε λεβεντιά είναι μία αλήθεια. Είναι μία αλήθεια και έχει ο τόπος αυτός, έχει τη δική του μουσική, το δικό του τόσο έντονο πολιτισμό, που νομίζω πρέπει να καταγραφεί παγκοσμίως με έναν τρόπο, έχει γίνει από αυτούς που πρέπει, αλλά ακόμα πιο πολύ. Όλα καλά μας τα λες, αν εξαιρέσουμε το ΒΟΑΚ, δεν υπάρχει κάτι, ένα στοιχείο στη συμπεριφορά, στην κουλτούρα των κριτικών. Φοβάμαι λίγο την παλωθιά, τη φοβάμαι δηλαδή, όταν πρωτοξεκίνησα και ήταν στην Κρήτη. Έβαζα το κεφάλι μου, μόλις άρχισαν οι παλωθιές στο τραπέζι. Ώσπου όμως, σε ένα χωριό που μπορεί και να μην το ξέρεις, που λέγεται Αΐμονας. Το ξέρω τον Αΐμονα. Αΐμονος δηλαδή, ένα απομακρυσμένο χωριό. Είναι απέναντί μου ένας όχι μαυροπουκαμισάς, φοράει μοβ πουκάμισο. Και όταν με βλέπει να κάνω αυτά τα χαζά εγώ, επειδή πέφτουν οι μπαλωθιές, μου λέει, ψυχραιμία Νικολοπούλου, ψυχραιμία. Οπότε αυτό το ψυχραιμία Νικολοπούλου, πρώτον με έκανα συνέλθω, εντάξει ρε Χριστιανή μου, εδώ, στον τόπο αυτό, θα ακούσει και μια μπαλωτιά. Και σε όλη μου τη ζωή όμως, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν πέφτουν οι μπαλωτιές οι άλλες, με αυτόν τον κριτικό που μου λέει ψυχραιμία, Νικολοπούλου. Πότε έχεις φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή σου? Έχω φοβηθεί γιατί έχω περάσει διάφορες σοβαρές ασθένειες, ξόφαλτσα. Οπότε εκεί, θέλω να πω δηλαδή, τη γλίτωνα. Δηλαδή φαίνεται. Η μπαλωθιά δεν. Η μπαλωθιά ήταν παιχνίδι. Έφτανε, τίποτα. Δεν έπιανε, όχι. Είχες πάει σε μέρη εξωτικά. Ναι, είχα πάει σε ένα νέο μέρος, έναν θανατηφόρο. Που δεν το είχε κανένας άλλος στην Ελλάδα ποτέ περάσει και νομίζω δεν το πέρασε. Ένα κουνού που με τσίμπησε. Πρίστηκαν τα πόδια μου, πρίστηκαν οι αρθρώσεις και αντί να πάρω απλά πράγματα, το τόσο το κάνανε τόσο οι γιατροί και δεν ξέραν προφανώς τι είναι. Δεν ήξερα τι είναι. Να ναι. Και διαπιστώθηκε μετά από πολύ καιρό, αφού είχα κάνει και εγχείρηση στο πόδι ενώ δεν χρειαζόταν και διάφορα πράγματα. Φοβήθηκε σε αυτή τη φάση? Φοβήθηκα. Φοβήθηκα πολύ γιατί φοβάσαι όταν δεν νιώθεις ασφάλεια στα χέρια αυτού που έχει αναλάβει την περίθαλψή σου. Αυτό. Αυτό. Εκεί φοβήθηκα, αλλά πέρασε. Και ξέρεις, εγώ όταν μένει το χέρι, όταν μένει το πόδι, όταν μένει το κεφάλι, όταν μένει το μυαλό, κυρίως στη θέση του, λέω πάμε παρακάτω. Έκανες αυτό το πάμε παρακάτω ή αυτό που ακούμε από πολλούς ανθρώπους που φτάνουν κάποια στιγμή στο τέλος τους και όταν επανεκκινούν λένε τώρα θα το πάω όλο αλλιώς? Δεν μπορείς να το πας πολύ αλλιώς. Αυτό είναι ψέμα. Εγώ είμαι αυτή που είμαι, αυτό που σου είπα, πόλεμος και ειρήνη. Σπανίως επικαλούμε την ψυχραιμία και προχωρώ στη ζωή με αυτά. Αυτό που είμαι. Να. Πολύ δύσκολο να αλλάξω. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε. Εντάξει, με την ωριμότητα τα κάνεις τα πράγματα σχετικά διαφορετικά. Αλλά όχι πολύ διαφορετικά. Οι σημαντικότεροι άνθρωποι της ζωής σου, Ειρήνη, ποιοι είναι? Οι σημαντικότεροι άνθρωποι της ζωής μου είναι η κόρη μου. Η οποία είναι πόσο χρονών τώρα? Η οποία είναι 26. Και με τι ασχολείται, αν μας επιτρέπει το παιδί να πούμε για αυτήν τέλος πάντων? Ασχολείται με το ξενοδοχείο του μπαμπά της, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Ναι. Και είναι τα Καψαλιανά. Ναι. Και τα αγαπά αυτό, αγαπά και τον τόπο δηλαδή. Έχει τον επιλέξει αγαπάει, να το τον κάνει. Τόπο μεγάλωσε με το όραμα του πατέρα της και νομίζω ότι τώρα μαζί του το μοιράζεται με τον καλύτερο τρόπο. Άλλους ανθρώπους που έχεις νιώσει ότι, άλλοι άνθρωποι που έχεις νιώσει ότι σε έχουν καθορίσει στη ζωή σου? Με καθόρισε η μητέρα μου. Γιατί? Την έλεγα μάνατζερ. Ισχυρή προσωπικότητα. Πώς λένε τώρα τη μάματζερ? Καμία σχέση βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Ήταν μια γυναίκα με πολύ θετική ενέργεια, που έβλεπε πολύ αισιόδοξα τη ζωή, πολύ δυναμικά, που έδωσε την περιουσία της για να σπουδάσουμε και η αδελφή μου και εγώ.
ένας άνθρωπος που δεν έβλεπε μπροστά της παρά μόνο σπουδές, μόρφωση, σπουδές, μόρφωση. Η ίδια είχε σπουδάσει και μορφωθεί. Ναι. Για την εποχή της και για τα δεδομένα της, ένα κορίτσι μεταπολεμικό, ναι. Ήταν μορφωμένη, αλλά περισσότερο θα έλεγα πολύ καλλιεργημένη. Δηλαδή από αυτήν έμαθα ότι πρέπει να διαβάζεις την εφημερίδα οπωσδήποτε κάθε μέρα. Τότε που υπήρχε εφημερίδα, τώρα νομίζω ότι θα ήταν πάνω στις ιστοσελίδες. Σε τάμπλετ από πάνω. Ναι, ναι, στο τάμπλετ από πάνω θα ήταν, εάν ζούσε. Επίσης, το μεγαλείο για ό,τι είμαι σήμερα είναι και η τεράστια αγάπη του πατέρα μου, το μιλίχιο ύφος του σε οτιδήποτε με αφορούσε, η αυτοπεποίθηση που μου έδωσε λέγοντάς με πάντα πρώτη του χαρά και... δηλαδή, επίσης, έβλεπε ότι εγώ αγόραζα περιοδικά, βιβλία, πράγματα και έλεγε οτιδήποτε έχει να κάνει με βιβλία ή περιοδικά, γιατί ο μπαμπάς μου δεν ήταν μορφωμένος σαν τη μητέρα μου, δεν υπάρχει όριο. Όσα θες, Κορίνα. Όσα θέλεις. Ό,τι θέλεις πήγαινε και αγόρασε. Τώρα μιλάμε για το Σεραφίνο, το Μικι Μάους, τα κλασικά εικονογραφία. Ναι, αλλά είναι και αυτό μια αρχή όμως, Ειρήνη. Το Μποπάι της εποχής. Εξοικειώνεις με το διάβασμα. Τα καρτούν της εποχής. Όταν ήσουν μικρούλα και διάβαζες το Σεραφίνο και το Μποπάι, ναι. Τι ονειρευόσουν. Πως εγώ θέλω να μεγαλώσω και να γίνω δημοσιογράφος. Όχι. Ήμουν ηθοποιός και τραγουδίστρια. Έχω σημειώσει εδώ βαθιά καλλιτεχνική φύση. Τι ναι. έγινε, πού πήγαν όλα αυτά. Πού πήγαν, νομίζω ότι συνδυάστηκαν. Δηλαδή όταν κάποιος μπαίνει σε ένα επάγγελμα σαν την τηλεόραση και εκφωνεί, η μορφοφωνολογία και η άρθρωση είναι εντελώς απαραίτητα. Οπότε αυτά βοήθησαν. Εκείνο που είπα όταν μπήκα στην νομική και ήμουνα στο θεατρικό του Πανεπιστημίου, στο τρίτο έτος πήρα τη μεγάλη απόφαση και είπα εδώ Ειρήνη, παίρνεις την απόφαση. Ή προχωράς και γίνεσαι ηθοποιός, ναι. ή γίνεσαι κάτι άλλο στη ζωή σου. Και πραγματικά έκλεισε τελείως η πόρτα. Γιατί, τι σε έβαλε σε αυτό το δίλημα, ας πούμε. Τώρα, με τα χρόνια, μπορώ να σου πω και η σοβαροφάνεια. Ότι δεν το έβλεπα τόσο σοβαρό τότε. Μπορώ όμως να σου πω και κάτι άλλο. Ότι με περίμενε ένας κόσμος, αυτός της δημοσιογραφίας, ο οποίος είναι... μία τεράστια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια στην οποία βουτάς και άμα θέλεις την καταβροχθίζεις. Άμα δεν θέλεις, μένεις εκεί. Εμένα λοιπόν που με είχαν βάλει και οι δύο γονείς μου από την αρχή σε αυτό που είναι ο πλούτος της γνώσης, η δημοσιογραφία για μένα ήταν πολλές ζωές μαζί. Και έτσι είναι. Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα και τώρα και σήμερα, τώρα σε αυτή τη μικρή ηλικία που λέγαμε προηγουμένως, καθημερινά κάτι θα μάθω. Αυτό το κάτι που μαθαίνω κάθε μέρα μ' αρέσει πάρα πολύ. Φτερουγίζει ακόμα η καρδιά σου. Ναι, βέβαια φτερουγίζει. Δηλαδή χτες πήγα στο Μέγαρο Μουσικής και έβγαινε, ήταν το Ευρωαραβικό Σάμιτ, ήταν λοιπόν ο Μητσοτάκης και έβγαινε. Ναι. Βλέπω κάποιον, παίρνω εγώ, λέω, κάνουμε Instagram τώρα. Βλέπω κάποιον, κύριε Μητσοτάκη, έβγαινε ο κύριε Πρωθυπουργέ. Ήθελε και αυτός να του πει ποιο είναι, ας πούμε, να του πει ένα αίτημά του την ώρα που ο άνθρωπος έβγαινε. Α, δεν ήταν δημοσιογράφος. Όχι. Πολίτης. Λοιπόν, ήταν πολίτης ο οποίος είχε το αίτημά του και ήθελε και όρθια να πει στον Πρωθυπουργό. Μετά, μόλις βγαίνει, είναι 4 Άραβες με τις κελεμπίες τους. Τον ακολουθούν. Αρχίζω λοιπόν εγώ, τακ. Αυτό είναι η καινούργια δημοσιογραφία την οποία δεν ήθελα να χάσω. Δηλαδή, κάθισα, στάθηκα, πήγα πολύ κοντά, τράβηξα εκτός από τις φωτογραφίες και μίνι βιντεάκι και άκουσα τι είπε με τον Σαουδάραβα υπουργό και τελείωσε. Και τα ανέβασες και τα ανέβασα και είπα να το αποκλειστικό. Βέβαια με λίγο αυτοσαρκασμό, γιατί τώρα δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ξαφνικά έκανα επειδή βρέθηκα εκεί. Αποκλειστικότητα, ρεπορτάζ δρόμου την Ειρήνη Νικολοπούλου. Εγώ θέλω να σου εξομολογηθώ ότι όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, κλείνω τα μάτια μου, το λέω Ειρήνη Νικολοπούλου και θυμάμαι την εικόνα μίας Ελληνίδας με ωραία μακριά μαλλιά πρέπει να έχεις, ναι, γιατί αυτό θυμάμαι, και μίας υπέροχης γυναίκας της Μπεναζίρ Μπούτο και έλεγα,
εγώ όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω κάτι σαν αυτό. Πες μου ότι έχεις δει τη συνέντευξη με την Μπεναζίρ Μπούτο. Αυτή η εικόνα ήταν αυτό που εμένα έκανε τη δική μου την καρδιά να χτυπάει δυνατά. Και τότε δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε ποια είναι η μία, ούτε ποια είναι η άλλη. Αλλά καταλάβαινε ότι η μία μιλάει ελληνικά, άρα είναι κοντά σε μένα. Άρα να είναι εφικτό να μπορέσω να κάνω μια τέτοια συζήτηση κάποια στιγμή όταν μεγαλώσω. Κοίταξε. Διέθετα την. Και το λέω και ανατριχιάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ανατριχιάζω, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δυνατή συνέντευξη και μια πολύ δυνατή συνάντηση. Είχα την κουζουλάδα. Γιατί έπρεπε να είσαι κουζουλός για να πας στο Πακιστάν, σε μια πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή χώρα, πριν γίνει τόσο επικίνδυνη βέβαια, για να λέω την αλήθεια, και να διεκδικείς από μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, όπως ήταν μια συνέντευξη για το Mega Channel, με την Μπεναζίρ Μπούτο. Ήταν αξέχαστη συνάντηση. Όταν έφτασα στο Ισλάμαμπάτ, στο αεροδρόμιο, μου λένε περάστε από το VIP. Λέω, γιατί να περάσω εγώ, πρέπει να πάω κατευθείαν στην πόλη, στο Ισλάμ. Όχι, όχι, περάστε, λέει, από το VIP. Περνάω λοιπόν και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος με καθίζει απέναντί του και μου λέει, να σου πω, εσύ δεν έρχεσαι να πάρεις αύριο συνέντευξη από την Μπεναζίρ Μπούτο. Εγώ δεν θα σου μιλήσω. Λες και μίλαγε με το BBC που έλεγα προηγουμένως. Τέλος πάντων, λέω, μάλιστα, φυσικά, εννοείται. Λέω στον κάμεραμαν, ξεκινάμε τώρα, εντάξει, δεν πηγαίναμε. Δεν κάνεις επανάσταση εκεί. Λέω, ελάτε να κάνουμε τη συνέντευξη. Mm-hmm. Κάνουμε τη συνέντευξη και φτάνω την επόμενη μέρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Και λάθος, φτάνω στην κατοικία της Μπεναζίρ Μπούτο. Και με υποδέχεται κάπως ψυχρά ο υπουργός τύπου και μου λέει, Μίσης Νικολοπούλου, χτες γιατί πήρατε συνέντευξη και από τον αντίπαλό μας. Λέω, με συγχωρείτε, αλλά βρέθηκα. Λέω τώρα, κλαις να ακυρωθεί. Τέλος πάντων, έγινε αυτό και μετά βρίσκομαι μπροστά σε μια γυναίκα, η δεύτερη φορά αυτή που σου περιγράφω είναι η δεύτερη, γιατί είχα πάει και με επί ΕΡΤ. Mm-hmm. Όταν ήταν, έγινε δύο φορές πρωθυπουργός η Μπεναζίρ Μπούτο. Να καταλάβεις ότι όταν τη δολοφόνησαν το 2007, ήταν σαν να έχασα ένα δικό μου άνθρωπο. Κοίταζα την τηλεόραση, έβλεπα τα γεγονότα, τη δολοφονία της, τη στιγμή που τη δολοφόνησαν και νόμιζα πως έχα ένα δικό μου άνθρωπο. Τέλος πάντων, όταν μπήκα τη δεύτερη φορά για το Mega Channel που ήταν και η μεγάλη συνέντευξη, είχα το θράσος να της πω, γι' αυτό σου λέω κουζουλή, τον άντρα σας τον λένε Mr. 10%, διότι ο άντρας της θεωρεί το τότε ότι ήταν ο άνθρωπος που έπαιρνε το 10% από οτιδήποτε γινόταν στη χώρα. Και? Και απάντησε. Σημασία έχει ότι ήταν πολύ ερωτευμένη η γυναίκα. Ήταν ο πρώτος της άντρας. Ναι. Ήταν, μέχρι τότε δεν είχε ποτέ έρθει σε επαφή με κανέναν. Είναι ένας άλλος κόσμος. Ναι. Αυτόν τον άλλο κόσμο πήγα να δω τότε, λοιπόν. Πέραν της πολιτικής. Και στην αρχή το Μέγκα το έβαλε κάπου νύχτα. Κάπου νύχτα. Το καλοκαίρι, λοιπόν. Λέω, σας παρακαλώ, το βάζετε σε μία επανάληψη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το διευθυντή ειδήσεων τότε, τον κύριο Λεβεντογιάννη, που έρχεται και μου λέει, να σου πω, Ειρήνη, το είδε και η μάνα μου και της άρεσε πολύ αυτή η συνέντευξη. Άμα το είδε και η μάνα σας, το λέω, κύριε Λεβεντογιάννη. Πήραμε τα αίσθημα. Τότε πήγε πολύ καλά και πήγε πάρα πολύ καλά και στην τηλεθέαση. Ειρήνη, δεν είναι μόνο η Μπούτο που συνάντησες, είναι και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες πολιτικές, Αραφάτ και πολλοί άλλοι περισσότεροι. Η πρόθεση δική σου ήταν πάντα, συναντώντας αυτούς τους ανθρώπους, σίγουρα να κάνεις μια πολιτική συζήτηση. Αλλά ήθελες να το σκάψεις και λίγο παρακάτω, δηλαδή να δεις και τον άνθρωπο. Ναι, όπως το είπες. Ναι, με ενδιέφερε πάντα πάρα πολύ ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο Αραφάτ έκλαψε πάρα πολύ μπροστά μου. Και μάλιστα κάτι που συνδέεται πάρα πολύ με την Κρήτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο αρχείο μου. Υπάρχει μια στιγμή που μου προσφέρει ένα σακάκι. Ναι. Ο Αραφάτ, γιατί μου λέει, είσαι παρουσιάστρια ειδήσεων, θα σου κάνω δώρο ένα σακάκι. Μου φέρνει λοιπόν ένα σακάκι με κεντήματα και μου λέει, αυτά τα κεντήματα είναι κριτικά, γιατί ο λαός της Παλαιστίνης έχει καταγωγή από την Κρήτη. Ναι,
Και το έχω ακόμα αυτό το σακάκι. Την πληροφορία δεν την έχω. Ένα εκπληκτικό ποτέ. Σακάκι με ολοκέντητο, με μαύρα και κόκκινο, μαύρα ναι, και κόκκινα ναι. κεντήματα. Πάρα πολύ ωραίο. Ο λόγος όμως που έκλαψε δεν ήταν γι' αυτό, ήταν γιατί σηκώθηκε όρθιος. Καλή ώρα, όπως έχεις εσύ εδώ το μεγάλο, το ωραίο, το background σου. Είχε ένα background που ήταν η Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Και σηκώθηκε και μου λέει, εγώ ζω με το όνειρο να φτάσω στην Ιερουσαλήμ και να είναι η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Και τον πήραν τα δάκρυα, γιατί όταν τον συνάντησα τότε ήταν στην Τίνιδα, εξόριστος. Με προτεταμένα τα όπλα έγινε η συνέντευξη. Αυτές οι συνθήκες εσένα δεν σε ζόριζαν? Καθόλου. Λίγο να φοβάσαι? Καθόλου. Λίγο μην πω κάτι που δεν πρέπει να πω? Άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου. Ήταν τόση αδρεναλίνη της δημοσιογραφικής επιτυχίας που δεν καταλάβαινα τίποτα. Και δεν μου λες, βρε Ειρήνη μου, το παιδί. Σε όλες αυτές τις φάσεις όπου εσύ κυνηγούσες την αδρεναλίνη σου να χτυπήσει κόκκινο. Το σκεφτόσουν, να, ότι έχω και ένα παιδί. Πάρα έχω πολύ το σκεφτόμουν και πάρα πολύ ήταν κοντά μου όσο γινόταν. Αλλά το παιδί μου εγώ το είδα πολύ καλά μετά τα 17 της, όταν σταμάτησα την τηλεόραση. Έγινα καλύτερη μητέρα μετά τα 17. Εννοείς, την έζησες σωστή, και περισσότερο. Σωστή, δηλαδή να μπορώ να αφουγκράζομαι, γιατί το παιδί θέλει 24 ώρες το 24ωρο να το ακούς, να πιάνεις τις κεραίες του, να το αντιμετωπίζεις και να βλέπεις τι θέλει, πώς σκέφτεται, πώς πρέπει να το διορθώσεις με τρόπο. Ήταν αργά όταν εγώ ξαναμπήκα δυναμικά. Το δυναμικά δεν το θέλουν τα παιδιά καθόλου, εν πάση περιπτώσει. Συνειδητά, θα το έλεγα. Συνειδητά στη ζωή της Έλενας. Η Έλενα τι λέει για όλα αυτά? Σου λέει, μαμά, σταμάτα να ζεις με ενοχές και τύψεις? Ναι, ναι, εννοείται το λέει αυτό και φυσικά δεν θέλει παρεμβάσεις, εννοείται. Είναι εσύ λογικό. Είναι μια κριτικοπούλα κανονική, η οποία θέλει να έχει την ανεξαρτησία της. Και κόρη σου. Για δες τη δική σου πορεία μέχρι σήμερα. Τη βλέπω. Ίσου. Σπίτι, γραφείο, γραφείο, σπίτι. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι αλλαγή ετοιμάζεις? Τι αλλαγή ετοιμάζω? Τι κυκλοκλίνεις, τι ανοίγεις, δεν μπορεί να είσαι ήσυχη. Ναι, δεν είμαι. Τώρα πρέπει να γράψουμε τα βιβλία μας. Α, ωραία. Κάθε δημοσιογράφος θέλει να γράψει. Βέβαια θέλει να γράψει. Μην ξεχνάς ότι δάσκαλός μου ήταν ο Φρέντι Γερμανός. Ο οποίος μου έλεγε, όταν μου αφιέρωνε τα βιβλία, σε ένα από τα βιβλία αυτά, μου έλεγε, κοπέλα μου, σε βλέπω τα βράδια που εκφωνείς το Δελτίο Ειδήσεων στην ΕΡΤ 2 τότε και μετά πάω και κάθομαι πάνω στην... Τότε υπήρχαν μόνο γραφομηχανές, στη γραφομηχανή μου και συνεχίζω. Σου εύχομαι το άστρο σου να φτάσει πολύ ψηλά. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα πάρα πολύ, αγαπούσα πολύ. Ήταν πολύ πώς το πες πριν να μιλήσουμε, ανθρωπένια. Ανθρωπένιος και αυτός. Ήταν πολύ ανθρωπένιος ο Φρέντι. Και το παράδειγμα του, δηλαδή, έκανε πολύ ρεπορτάζ. Να. Και προετοίμαζε τα βιβλία του. Το δικό μου είναι το ρεπορτάζ της ζωής μου, της δημοσιογραφικής. Δηλαδή, είναι τα παραλυπόμενα. Έχεις το υλικό, το έχεις μαζέψει, δηλαδή. Ναι. Η γραφομηχανή. Πρέπει να ανέβω στα νόζα, μου φαίνεται. Πρέπει να ανέβω για να πάρω το γράψω. Δεν γίνεται. Να απομονωθείς να πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά. Ναι, 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 ναι. Σου εύχομαι να το καταφέρεις να το κάνεις. Να πας στα νόγια εννοώ και να απομονωθείς, γιατί θα το γράψεις. Μερικά στα είπα από αυτά που θα έχει μέσα. Για να δούμε. Είμαι περίεργη να το πάρω στα χέρια μου, να ξεφυλίσω να δω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να είχαμε ώρες να μιλάμε. Και μακάρι να είχα ένα τσιπάκι να το βάζα στον εγκέφαλό σου μέσα, να έπαιρνα όλη αυτή την εμπειρία που έχει ζήσει. Σαν δημοσιογράφος, όλες αυτές τις συνεντεύξεις, τις επαφές, τα ταξίδια που έχεις κάνει. Θες να σου πω κάτι και θα κλείσουμε ίσως με αυτό νομίζω, γιατί δεν έχεις άλλο χρόνο. Πριν από 3 χρόνια αισθάνθηκα πολύ άσχημα που οι μεγαλοδημοσιογράφοι δεν πήγαιναν στη Μυτιλίνη για να δουν τι γινόταν ακριβώς με την είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να πάω. Το επεδίωξα πάρα πολύ και πήγα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εκεί λοιπόν μπορώ να σου πω ότι δεν συγκρίνω τη συνέντευξη που πήρα από μία κοπελίτσα και από ένα αγόρι 18χρονο, από μία κοπελίτσα η οποία ερχόταν από το Ιράκ με όλη την οικογένεια και την έχω προφίλ μόνο γιατί να μην φαίνεται, η οποία μου είπε ότι φύγαμε με τις πιτζάμες μας
και δεμένο έτσι επάνω μας ένα πορτοφόλι, γιατί από την άλλη πλευρά, από την άλλη πόρτα έμπαιναν αυτοί που θα μας σκότωναν. Και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Ο δε 18χρονος νεαρός, όπως βγήκε από το καράβι και άρχισε να περπατάει, τον ακολουθούσα εγώ με την κάμερα. Ποια κάμερα? Με το iPhone. Τον ακολουθούσα και τον ρώταγα. Του λέω, γιατί έρχεσαι, πού πας? Θέλω να πάω κάπου που να μην ακούω βόμβες. Θέλω να πάω κάπου που να μην ακούω βόμβες. Θέλω να σου πω ότι και αυτό εγώ το έχω στην καρδιά μου και το θεωρώ πιο σημαντική ίσως επιτυχία, ακόμα και από το μητερά. Γιατί με άγγιξε πάρα πολύ. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Με το βιβλίο στις αποσκευές αυτή τη φορά. Διαφημίσεις για μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.